Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και μόλις έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Μαζί θα δούμε το τι κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι και η τεχνική του σταθμού. Σε άξονες θα εστιάσουμε στα της πανδημίας, το πώς πηγαίνουν τα κρούσματα, αλλά και οι εμβολιασμοί. Δυστυχώς, οι μικροί δείκτες που καταγράφονται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο. Ακόμη, θα φωτίσουμε τα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, Παρασκευή πρωί και μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην περιοχή της ΔΕΠ. Υποδοχή με διαδήλωση και διαμαρτυρία ετοιμάζουν οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Ακόμη θα φωτίσουμε κάποια από τα ρεπορτάζ σε κοινωνικό επίπεδο, στην εκπαιδευτική κοινότητα και τις ελλείψεις σε ειδικότητες όπως είναι το ειδικό σχολείο. Και τέλος θα δούμε των τελών κυκλοφορίας, καθώς έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Αυτά και άλλα στις ειδήσεις που μόλις έχουν ξεκινήσει. Να πάμε από την αρχή, στα της πανδημίας, με τη βοήθεια του συναδέλφου του Βαγγέλη του Χριστόδουλου. Βαγγέλη, η πανδημία είναι εδώ και μάλιστα καταγράφει, θα έλεγα, υψηλούς δείκτες καθημερινά, με το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ να καταρρύπτονται. Πού βρισκόμαστε σήμερα που μιλάμε, Τετάρτη 24 του Νοέμβρη? Είναι τρεις οι δείκτες που, όπως είπες και εσύ, παραμένουν σταθεροποιημένοι με αυξητικές τάσεις πολύ ψηλά. Ο πρώτος είναι τα νέα κρούσματα, όπου έχουμε δυστυχώς μία κορύφωση την οποία βιώνουμε τις ημέρες αυτές και η οποία αναμένεται να συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο, πριν δείξει μείωση τόση το επόμενο διάστημα και τις επόμενες ημέρες. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι θα χρειαστούν αρκετές ακόμα ημέρες, 2 και 3 εβδομάδες, για να δούμε αν θα αποδώσουν τα μέτρα και αν θα έχουμε πτώση αυτού του δείκτη. Οι δύο άλλοι δείκτες που παραμένουν υψηλά είναι ο αριθμός νεκρών δυστυχώς και ο αριθμός διασωληνωμένων, όπου μάλιστα ειδικά τους διασωληνωμένους έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό 600, τον οποίο υπολογίζαμε να ξεπεράσουμε στο τέλος του μήνα. 10 ημέρες πριν, λοιπόν, εδώ και 2-3 24 ώρα, ο αριθμός νοσηλευωμένων με κορονοϊό στη ΣΜΕΘ είναι πάνω από 600. Είναι μια ακόμα αρνητική ένδειξη ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Σε αυτά τα υψηλά νούμερα βρίσκεται και η Δυτική Μακεδονία. Υψηλά για τα δεδομένα της περιοχής. Γιατί ξεπερνάμε τις 100 νέες λοιμώξεις καθημερινά στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, πολλές φορές, και πολύ ψηλά είναι και οι υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Τα μόνα, ας το πούμε, θετικά στοιχεία για τα νοσοκομεία είναι ότι υπάρχει επάρκεια κλινών για την νοσηλεία απλών περιπτώσεων κορονοϊού. Υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις. Δεν υπάρχουν κενές θέσεις στη ΣΜΕΘ, εκεί όπου πανελλαδικά αγγίζουμε ένα ποσοστό πληρότητας του 93%, εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση και επομένως και στην περιοχή μας. Δύο στοιχεία, Κώστα, 3 στους 4 που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας είναι ανεμβολίαστοι και το ποσοστό στον αριθμό των διασωληνωμένων είναι 92% μη εμβολιασμένοι και 1% οι εμβολιασμένοι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Και ένα τελευταίο για πολλούς είναι το κλειδί στα όσα συζητάμε αυτές τις ημέρες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των πλήρως εμβολιασμένων σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας είναι 52,88%. Η περιφέρειά μας, λοιπόν, στην περιφέρειά μας, στην στιγμή αυτή, περίπου 1 στους 2 είναι μη εμβολιασμένος. Δεν υπάρχει ακρίβεια στο ποσοστό αυτό, γιατί γίνεται ο υπολογισμός με βάση τον πληθυσμό της περιοχής, που σαφώς και έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον, αλλά είναι ενδεικτική η κατάσταση, ειδικά αν κανείς κάνει τη σύγκριση με άλλες περιοχές, όπου το ποσοστό το αντίστοιχο είναι πολύ πολύ υψηλότερο. Είμαστε κάτω από το μέσο όρο πανελλαδικά. Πολύ κάτω από το μέσο όρο. Πολύ κάτω. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Πάμε να δούμε το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εξαιρετικά χαμηλή παραμένει η εμβολιαστική κάλυψη ενάντια στον κορονοϊό σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα στα Βρεβενά έχει εμβολιαστεί πλήρως ποσοστό 54,62%. Οι πλήρως εμβολιασμένοι είναι 17.189 άτομα. Στην Καστοριά πλήρως έχουν εμβολιαστεί 29.120 άτομα. Το ποσοστό είναι κοντά στο 59%.
και στην Κοζάνη στο 56,10%. Ο αριθμός πλήρως εμβολιασμένων στην περιφερειακή Κοζάνης είναι 75.428 άτομα. Τέλος, στην Φλόρινα, πλήρως εμβολιασμένοι είναι 51,93% ή 28.268 άτομα. Σημαντικά είναι και τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο Νοεμβρίου. Στην Κοζάνη, μόνο το Νοέμβριο, έκαναν την πρώτη δόση 3.838 άτομα. Την τρίτη δόση έκαναν 9.310 συμπολίτες μας. Συνολικά στη Δυτική Μακεδονία, την πρώτη δόση μέσα στο Νοέμβριο έκαναν 7.665 άτομα. Θα μείνουμε στα της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιώργο Αδαμίδη, τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ, για να κουβεντιάσουμε τόσο τα της επίσκεψης όσο και το παράδοξο που καταγράφεται από την Ομοσπονδία ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ πληρώνουν ακριβότερο τιμολόγιο από ότι τον πολίτη, τον οικοκυριό της Δυτικής Μακεδονίας που δεν είναι εργαζόμενος στη ΔΕΗ. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ από τη σύμβασή τους έχουν ένα ειδικό τιμολόγιο, όμως μετά την παρέμβαση και την πίεση της προηγούμενης περιφερειακής αρχής έχει γίνει ειδικό τιμολόγιο για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης και αυτό το ειδικό τιμολόγιο είναι φθηνότερο από ότι το τιμολόγιο που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Τελικά οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση αλλά και οι συνταξιούχοι στη ΔΕΗ θα πληρώνουν λιγάκι ακριβότερο ρεύμα από τους υπόλοιπους Έλληνες και αυτό είναι μια αδικία κατά των εργαζόμενων. Τι ακριβώς συμβαίνει με το ειδικό τιμολόγιο εδώ της περιοχής σε σχέση με τους εργαζόμενους στην επιχείρηση? Ναι, αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Υπήρχε ως γνωστό το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος που είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι στη ΔΕΗ μέχρι το 2019, τον Δεκέμβριο, που ο κύριος Χατζηδάκης, θεωρώντας ότι είναι τεράστια τα προνόμια, μονομερός, κατήργησε αυτή τη συλλογική σύμβαση. Βρισκόμαστε στα δικαστήρια. Έχουμε τρεις αναβολές. Πιστεύω ότι στις 15 Φεβρουαρίου του 2022 θα εκδικαστεί η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε τι θα αποφανθεί από τη μονομερή κατάργηση ενός μιας ρύθμισης, η οποία, επαναλαμβάνω, ήταν μέσω συλλογικής σύμβασης εργασίας. Αλλά αυτό τώρα είναι εκεί, θα δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έκτοτε, μέσα από το νόμο 4643, έδωσε τη δυνατότητα στην ΔΕΗ να δίνει μία έκπτωση στους εργαζομένους και στους συνταξιούχους έως 30% στην αξία του ρεύματος. Βεβαίως, νωρίτερα είχε προηγηθεί το γνωστό περιβαλλοντικό τιμολόγιο το 2018 στην Δυτική Μακεδονία, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, στους οικιακούς καταναλωτές και στην πόλη της Μεγαλόπολης. Ναι, μιλάμε για την προηγούμενη κυβέρνηση και την προηγούμενη περιφερειακή αρχή που ήταν και έτοιμα πάγιο και τελικά ικανοποίηση. Ήταν μία από τις προγραμματικές δηλώσεις του Περιφερειάρχη, του Θοδωρού Καρυπίδη, και αυτή μετά έγινε πράξη με την απόφαση της κυβέρνησης, της προηγούμενης κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Και υπήρξε η σχετική υπουργική απόφαση το Μάιο, όπου άρχισε να υλοποιείται, έτσι ώστε οι κάτοικοι όλης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης να έχουν μία έκπτωση στο τιμολόγιο στην αξία του ρεύματος, η οποία τελικώς είναι μεγαλύτερη έκπτωση από την έκπτωση που έχουν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Γι' αυτό είπα ότι είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι προηγούμενο. Τότε εμείς είχαμε ζητήσει από τον κύριο Σταθάκη να ενταχθούμε και εμείς, γιατί αυτό είναι μια έκπτωση που αφορά τους κατοίκους, το σύνολο των κατοίκων. Αλλά ο κύριος Σταθάκης, θα έλεγε κανείς ευγενικά, μας απάντησε ότι όχι, εσείς θα εξαιρεθείτε, διότι η δική σας έκπτωση, έτσι όπως την έχετε από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είναι πολύ μεγάλη, οπότε δεν μπορεί να πάρετε και άλλη έξτρα έκπτωση. Το θέμα το θέσαμε και στον κύριο Χατζηδάκη μετά το Δεκέμβριο του, μάλλον τον Οκτώβριο του 20, για να πούμε αυτή την παραδοξότητα. Βεβαίως δεν έγινε κάτι από τότε και τώρα η επιστολή έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που έχουν το ειδικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
Κατά την άποψή μου, και εφόσον καταναλώνω μέχρι 2.400 κιλοβατόρες το τετράμινο, θα πρέπει να φύγουν από αυτό το τιμολόγιο, χωρίς καμία ιδιαίτερη δέσμευση, να πάρουν το περιβαλλοντικό οικιακό τιμολόγιο, όπου η χρέωση θα είναι λιγότερη, μικρότερη, τους συμφέρει και αν το δικαστήριο έχει θετικά αποτελέσματα ή αν αλλάξουν οι συσχετισμοί σε σχέση με το περιβαλλοντικό τιμολόγιο, αν δηλαδή η κυβέρνηση σήμερα ή κάποια άλλη αύριο καταργήσει το περιβαλλοντικό τιμολόγιο, γιατί μην φανταστείτε το ότι θα είναι εσαΐ το συγκεκριμένο τιμολόγιο. Αυτή είναι μια πρόβλεψη η οποία είναι δική μου, μην την πάρει και κανείς την θέση της. Αν λοιπόν αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να επανέλθει στο τιμολόγιο το γενικό προσωπικού, αυτό που λέμε γάμα πι, είτε είναι συνταξιούχος είτε είναι εργαζόμενος. Δηλαδή το να μπαίνει και να επιλέγει κάποιος τιμολόγια της ΔΕΗ είναι αναφέρετο δικαίωμά του. Άρα δεν έχει κανένα κόστος. Να πάμε λίγο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Την Παρασκευή έρχεται στη Δυτική Μακεδονία. Εσείς ως συνδικαστικό κίνημα ετοιμάζεστε, από ό,τι μαθαίνουμε και από τις ανακοινώσεις, να τον υποδεχτείτε, να κάνετε ένα συλλαλητήριο υποδοχής. Για ποιο λόγο βγαίνετε στον δρόμο και πάτε απέναντι και ενδεχομένως και απέναντι και στην αστυνομία που θα περιφρουρήσει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού? Το συνδικάτο. Το λέω με μια ελαφρότητα. Γνωρίζω τους λόγους, αλλά θέλω προφανώς να τους εξηγήσετε εσείς. Ναι, προφανώς. Το συνδικάτο έχει αυτή την έννοια να διεκδικεί, κατά την εκτίμησή μας, η επιλογή να κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες, το σύνολο των λιγνητικών μονάδων το 2023 και το 2028 έως το 2028. Εγώ θεωρώ ότι νωρίτερα θα αλλάξει καύσιμο και η Πτολεμαϊδα 5, εκτός αν έχουμε, που υπάρχουν γεγονότα που μπορεί να ανατρέψουν αυτή τη λογική, είναι μια καταστροφή και για την περιοχή αλλά και για τους ίδιους τους εργαζομένους. Θα βρεθούν εργαζόμενοι στον δρόμο. Ήδη υπάρχουν εργαζόμενοι που χάνουν τις δουλειές τους από τη μείωση και των οκταμήνων και τις εργολαβικές δραστηριότητες, αλλά ακόμη και τις προσλήψεις. Πρόσφατα η ΔΕΗ ανακοίνωσε 170 προσλήψεις και για την περιοχή δεν υπάρχει ούτε ένας. Και πολύ φοβάμαι ότι και τις επόμενες προσλήψεις θα είναι απειροελάχιστοι, κι αν θα είναι κάποιοι. Άρα η επιλογή να κλείσει κανείς τις λιγνητικές μονάδες σε 2 χρόνια από τώρα είναι μια καταστροφική επιλογή. Γι' αυτό και θα διαμαρτυρηθούμε. Ειδικά στην χρονική συγκυρία που ζούμε, είναι καταστροφική επιλογή. Θα αναφερθώ σε αυτό αμέσως. Εδώ είχαμε αντιπαρατεθεί, διαδηλώσει, είχαμε συγκρουστεί και με τα ΜΑΤ. Όταν στο πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο που είχε πραγματοποιήσει ως πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας στη Δυτική Μακεδονία, εμείς αντιδράσαμε με μια απόφαση όπου, όπως θυμάστε, συζητούσαν για την αποεπένδυση, η οποία προφανώς δεν είχε καμία τύχη, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να δηλώσουμε απέναντι σε αυτή την αποεπένδυση, ανεξάρτητα αν ήταν μια τελεσίδικη απόφαση ενός ευρωδικαστηρίου για τους λιγνίτες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το συνδικάτο, εφόσον σέβεται την ιστορία του, θα πρέπει να διαδηλώσει, να διατρανώσει μαζί με όλους τους άλλους φορείς της περιοχής και τους ανέργους, αλλά και τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, στην έλευση του Πρωθυπουργού. Στο τραπέζι είναι έτοιμα συνάντησης με τον Πρωθυπουργό? Ως Γενόπ έχουμε λάβει πρόσκληση. Θα βρεθούμε στην συνάντηση τη μία η ώρα. Αλλά προφανώς το ένα με το άλλο δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Το ίδιο είχε γίνει και με τον κύριο Τσίπρα. Διαδηλώσαμε απ' έξω, ήμασταν αντίθετοι. Τα είπαμε και διαζώσει τον κύριο Τσίπρα. Το ίδιο θα κάνουμε, φαντάζομαι, και την Παρασκευή, εφόσον η πρόσκληση έχει έρθει και θα είμαστε παρόντες. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, όταν μάλιστα είναι και επίσημη η πρόσκληση. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τους εργαζομένους, το συνδικάτο, να διαδηλώνει απέναντι στις επιλογές που κατά τη γνώμη μας θεωρούμε ότι είναι καταστροφικές για την περιοχή, αλλά κύριε Μαυρίδη, είναι καταστροφικές και για την ελληνική οικονομία. Άκουσα, αν μου επιτρέπετε, νομίζω από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να μιλάει για το 2028, δηλαδή να φαίνεται ότι να ρίχνει λίγο νερό στο κρασί του σε ό,τι αφορά τον χρόνο απολιγνητοποίησης.
ένα τέτοιο ενδεχόμενο καλύπτει τις απαιτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, της τοπικής κοινωνίας, θα έλεγα. Εγώ, σωστά το τοποθετήσατε, της τοπικής κοινωνίας. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα θα πάει πολύ μακριά. Αυτή η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε αυτή την περίοδο δεν θα τελειώσει και είδατε ότι η κυβέρνηση αναγκάζεται να πάρει το ένα μέτρο μετά το άλλο σχεδόν κάθε εβδομάδα, να ανακοινώνει μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τα οποία δεν είναι πάλι ικανοποιητικά, δεν λύνουν το πρόβλημα. Έχει πει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κρατήσει η ενεργειακή κρίση και να δώσει περίπου 9 ευρώ το μήνα σε καταναλώσεις μέχρι 300 κιλοβατόρες. Αυτές οι 300 κιλοβατόρες, κύριε Μαυρίδη, καταναλώνονται μόνο από έναν. Μια οικογένεια θέλει τουλάχιστον 600 κιλοβατόρες και να μην χρησιμοποιήσει το ρεύμα για κάποια θέρμανση. Και δεν μιλάω μόνο για τη Δυτική Μακεδονία, μιλάω και για όλη την υπόλοιπη χώρα, όπου προφανώς δεν έχει και τη δυνατότητα της τηλεθέρμανσης. Άρα λοιπόν, επειδή σήμερα έχουμε άλλο ένα ρεκόρ στη τιμή της χοντρικής, 282 ευρώ είναι σήμερα για την αυριανή και είχα γράψει πριν από μερικές ημέρες ότι τα 276 που είδαμε δεν θα είναι το μεγαλύτερο κόστος στη χοντρική, το οποίο βεβαίως μετακυλίεται και στην λιανική. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι το 2028, αν κρατηθεί, και αυτό αφορά μόνο την Πτολεμαϊδα 5, γιατί ο σχεδιασμός τώρα έρχεται και την ευθύνη την έχει κατά την ταπεινή μου άποψη και η διοίκηση της ΔΕΗ. Διότι η διοίκηση της ΔΕΗ είναι αυτή που προχωρά με γοργούς ρυθμούς με βάση την απόφαση για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων ως το 28. Λειτουργεί και η ίδια η διοίκηση της ΔΕΗ εμπροστοβαρός. Μόνο που αυτή την περίοδο, εκεί που λέγανε ότι οι λιγνητικές μονάδες μας βάζουν μέσα, οι λιγνητικές μονάδες είναι περισσότερο από 80 ευρώ τη μεγαβατόρα φθηνότερες από τις μονάδες φυσικού αερίου, από τις πιο σύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου. Τολμώ να πω ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού το 19 για γρήγορη απολιγνητοποίηση είχε να κάνει και με τις επενδύσεις φυσικού αερίου και στα εγγένεια που βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλοδεχούμενες επενδύσεις στη χώρα. Δεν θα είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε επενδύσεις και μάλιστα και ιδιωτικές. Μόνο που αυτές οι επενδύσεις φαίνονται να μην υλοποιούνται, να μην συμφέρει να δουλεύουν, γιατί το φυσικό αέριο ως εισαγόμενο καύσιμο είναι πανάκριβο. Γι' αυτό και δεν έχουν εκτοξευτεί οι τιμές τόσο ψηλά, γιατί είμαστε απόλυτα ενεργειακά εξαρτημένη χώρα. Βάλτε τελεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα ενευθέτω χρόνο και βεβαίως την Παρασκευή στο ραντεβού της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Να είστε καλά. Μένουμε στα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με αυτήν και τα όσα δήλωσε ο βουλευτής της Ακριτικής Φλόρινας, ο Γιάννης Αντωνιάδης, στην εκπομπή C-News με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Την Παρασκευή θα βρεθεί στην Κοζάνη ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει σειρά συναντήσεων με επίκεντρο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την απολιγνητοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο συναντήσεις του Πρωθυπουργού θα γίνουν στο κτίριο της περιφέρειας της ΖΕΠ. Θα έρθει στην Κοζάνη περίπου στο μεσημέρι 11.30 με 12 και θα συναντηθεί με όλους τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Σίγουρα θα δει τους Πριτάνης. Σίγουρα θα δει δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες, ευαίες εργατικά κέντρα, θα τους ακούσει όλους, θα δεχτεί και τα υπομνήματά τους και εννοείται ότι, άλλες λεπτομέρειες δεν μπορώ να πω, εννοείται ότι θα κάνει και κάποιες προφανώς δηλώσεις, εξαγγελίες για διάφορα θέματα που απασχολούν την περιοχή. Ο χώρος συνάντησης επαφών θα είναι στη ΖΕΠ, έτσι, στην περιφέρεια. Κατά 99%. Μάλιστα. Αυτά λένε οι δικές μας. Εξετάζονται όλα, κύριε Καρυπίδη, ναι. Μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ο χώρος και ο αριθμός των προσκεκλημένων θα είναι συνάρτηση της εξέλιξης της πανδημίας. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να πάμε στα προβλήματα, στα κοινωνικά προβλήματα και κυρίως σε αυτά της εκπαίδευσης. Τρεις μήνες σχεδόν μετά το πρώτο κουδούνι και ακόμη υπολείπονται σε καθηγητές δασκάλους στο ειδικό σχολείο της Πτολεμαΐδας. Το ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό δεν έχει ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, αλλά και εργοθεραπευτή. Στο βίντεο μας εξηγεί τους λόγους και την πίεση χωρίς αποτέλεσμα που ασκεί η διεύθυνση του σχολείου, ο διευθυντής του σχολείου, Γιώργος Παπαδόπουλος.
Τρεις μήνες σχεδόν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και λίγες μέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, χωρίς ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και εργοθεραπευτή, το ειδικό σχολείο, νηπιαγωγείο και δημοτικό της Πτολεμαϊδας, υποφέρει από ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων το ειδικό σχολείο. Και αυτό γιατί από την έναρξη του σχολικού έτους λειτουργεί χωρίς βασικές ειδικότητες όπως του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού αλλά και του εργοθεραπευτή, σε μια πόλη με πανεπιστημιακό τμήμα εργοθεραπείας. Και δεν υπάρχει ειδικότητα αυτή, προκειμένου, αμή τι άλλο, να συμβάλλει στην πρακτική άσκηση των φοιτητών. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου, Γιώργο Παπαδόπουλο, η θέση του κοινωνικού λειτουργού παραμένει κενή. Η ψυχολόγος τελεί σε άδεια αλοχίας, ενώ η ειδικότητα του εργοθεραπευτή απουσιάζει τα τελευταία 3 χρόνια από την σχολική δομή. Πάμε 3 μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και ακόμα αντιμετωπίζουμε προβλήματα ελλείψεων σε ειδικότητες καθηγητών και δασκάλων. Ακριβώς και βασικές ειδικότητες, όπως η ειδικότητα της ψυχολόγου, της κοινωνικής λειτουργού και του εργοθεραπευτή. Η αλήθεια είναι ότι 1η Σεπτεμβρίου είχαμε όλες τις άλλες ειδικότητες. Για κάποιους λόγους όμως και οι 3 ειδικότητες αυτές δεν ήρθαν. Τι λένε οι διευθύνσεις, η εκπαίδευση, τι λέει, δεν υπάρχουν πιστώσεις, δεν φαίνεται στον ορίζοντα λύση στο πρόβλημα? Από ό,τι ξέρω δεν φαίνεται λύση, εκτός αν το Υπουργείο δώσει άλλες πιστώσεις. Ψυχολόγος προσλήφθηκε, απλά η κοπέλα ήταν έγκυος, γέννησε, πήρε άδεια αλοχίας. Δεν ήταν, απληρώθηκε όμως. Η κοινωνική λειτουργός, η μόνιμη που έχουμε, πήρε απόσπαση στο ειδικό γυμνάσιο, οπότε και εκείνη δεν δόθηκε πίστοση για να αναπληρωθεί. Εργοθεραπευτή είναι το μόνιμο πρόβλημα. 3 χρόνια τώρα δεν έχουμε εργοθεραπευτή. Και το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι η πόλη μας με τμήμα εργοθεραπείας, καμία δομή ειδικής αγωγής δεν έχει εργοθεραπευτή. Αυτό κάπως πρέπει να λυθεί. Είναι δείγμα πολιτισμού όμως ένα ειδικό σχολείο να λειτουργεί με τέτοια προβλήματα. Σαφώς, γιατί πολλά ακούγονται για το προσωπικό και τη αναλογία προσωπικού μαθητών, αλλά το ειδικό σχολείο είναι διαφορετικό, δεν είναι σαν τα άλλα σχολεία. Έτσι, όπως είπες, είναι δείγμα πολιτισμού το πόσο φροντίζουμε την ειδική αγωγή. Νομίζω ότι το Υπουργείο πρέπει να φροντίσει, να δώσει αυτές τις πιστώσεις που πρέπουν, να καλυφθούν επιτέλους οι βασικές αυτές ειδικότητες. Ψυχολόγος και κοινωνικός είναι πάρα πολύ βασικές ειδικότητες σε ειδικό σχολείο. Τους έχουμε ανάγκη συνέχεια. Όπως επίσης και το εργοθεραπευτή. Αλλάζοντας θέμα, στα τέλη κυκλοφορίας, καθώς έχει ανοίξει η πλατφόρμα και ήδη μπορούμε να πληρώσουμε καταβάλλοντας είτε εφάπαξ είτε με δόσεις μέσω του τραπεζικού ιδρύματος που μας εξυπηρετεί, τα τέλη κυκλοφορίας. Στο ρεπορτάζ από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων μίλησε στη συνάδελφο Κατερίνα Μαρκοπούλου ο λογιστής φοροτεχνικός Αντώνης Γιαπανόπουλος. Έχουν αναρτηθεί ήδη τα τέλη κυκλοφορίας. Μπορεί ο κάθε φορολογούμενος να μπει στην πλατφόρμα του MyCar. Πλέον, όπως θα ξέρετε, υπάρχει η γενική πλατφόρμα MyAVE και από εκεί μέσα υπάρχουν ανάλογα με την κατηγορία το MyCar, όπου ο καθένας μπορεί να μπει και είτε με τον κωδικό τάξης είτε ακόμα και με τους αριθμούς του κυκλοφορίας του αυτοκίνητου και να κατεβάσει τα τέλη κυκλοφορίας. Η προθεσμία είναι μέχρι 31/12 γνωστών. Επομένως, μπορεί ο καθένας να προγραμματίσει το επόμενο περίπου, όχι 1,5 μήνα, λιγότερο από 1,5 μήνα, να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Όπως ανακοινώθηκε, όσοι δεν θα τα πληρώσουν μέχρι τέλος του χρόνου, με το νέο χρόνο, θα πληρώσουν διπλά τέλη κυκλοφορίας. Έτσι υπόθηκε, αλλά πάντα υπάρχουν οι παρατάσεις. Συνήθως γίνονται μερικές μέρες παράταση, συνήθως πάει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, αλλά εν πάση περιπτώσει, να μην το ρισκάρουμε κιόλας. Όσοι μπορούν και να τακτοποιήσουν την υποχρέωσή τους, καλό είναι να την κάνουν μέχρι την 31 του μηνός. Και βέβαια μπορούν όσοι θέλουν να παραδώσουν τις πινακίδες φέτος για πρώτη χρονιά και ηλεκτρονικά, κύριε Σεμπανόπουλε. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να γίνει και ηλεκτρονική κατάθεση των πινακίδων και να δεσμευτεί το αυτοκίνητο πλέον, ας πούμε, ηλεκτρονικά. Αλλά βέβαια σε αυτή την περίπτωση, άλλες χρονιές παραδίδονται με φυσικό τρόπο οι πινακίδες. Θα πρέπει να αποφευθεί οποιαδήποτε παράβαση, γιατί πλέον εκεί πέρα τα πρόστιμα θα είναι πάρα πολύ βαριά. Αν κάποιος, ενώ έχει δηλώσει ότι παρέδωσε τις πινακίδες, τελικά δεν τις παραδώσει, θα έχει σοβαρά θέματα πλέον, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι εύκολο για πολλούς να κάνουν τη διαδικασία, γιατί είναι ηλεκτρονική. Ο κόσμος έχει εξοικειωθεί αρκετά πλέον με τα ηλεκτρονικά μέσα. Και αν δεν έχει εξοικειωθεί ο κόσμος, έχουμε εσάς, κύριε Σεμπανόπουλε.
Έχουμε εσάς που έχετε τους φακέλους και είναι πλέον πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και τα δεδομένα. Πας στον λογιστή σου και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχεις ένα πάκο χαρτιά για να σε συνοδεύουν στο σπίτι. Και να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Σαμπανόπουλο, ότι υπάρχει δυνατότητα να πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας και με το μήνα. Πόσους μήνες θα κυκλοφορήσουν το αυτοκίνητο, αυτούς τους μήνες να πληρώσουν. Αυτό βέβαια δεν είναι καινούριο, έτσι. Αυτό ισχύει ναι, από βέβαια. Και από πέρσι, ότι πλέον τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να πληρωθούν αναλογικά, ανάλογα με τους μήνες που κυκλοφορεί το καθένα στο αυτοκίνητο. Ο Βασίλης Λαζακίδης είναι ένας από τους βιοτέχνες, μια τοπική επιχείρηση της Δυτικής Μακεδονίας, που παρά την κρίση παλεύει στον τόπο του, προσπαθώντας να τόσο να ανταπεξέλθει όσο και να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη. Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή CNews με τον Θόδωρο Καρυπίδη, εξηγώντας τους λόγους γιατί πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά τα εργοστάσια και γιατί η περιοχή μας πρέπει να παραμείνει η βιομηχανική περιοχή της πατρίδας μας. Τώρα κοίταξα, να προτείνουμε, δεν ξέρουμε αν είμαστε κατάλληλοι. Από μια απλή σκέψη ίσως βγαίνει μια λύση που θα την εξετάσουν κάποιοι ειδικοί. Εμείς ιδέα θα δώσουμε, δεν θα κάνουμε προτάσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι φέτος το χειμώνα, από τη Ρωσία που έρχεται τον αγωγό, θα έχουμε χαμηλή πίεση. Τι σημαίνει αυτό? Οι μονάδες ήδη που στηθήκανε και οι μονάδες που θα στηθούν, εκεί λίγο θα μείνουμε μετά, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αυτό είναι και ο λόγος που βγάζουν ξανά τις μονάδες με το κάρβουνο σε εφετρία, αν δεν κάνω λάθος, για να ξαναλειτουργήσουν μέσα στο χειμώνα. Σε ετοιμότητα. Έτσι. Και λέω εγώ, πολύ απλά, έχουμε την ενέργεια στα χέρια μας. Εντάξει κάρβουνο, εντάξει ρήπους, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Γιατί να κλείσουνε? Ας κάτσουν εφεδρεία ή ας δουλέψουνε. Ας δουλέψουμε με χαμηλή παραγωγή. Ας είμαστε λίγο ανεξάρτητοι στην παραγωγή της ενέργειας. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Θα γίνουν άλλες τρεις μονάδες μέσα μέχρι το 26 στη Βόρεια Ελλάδα παραγωγής αερίου. Λοιπόν, τι πάμε να κάνουμε? Θα πάμε να πάρουμε δηλαδή αέριο από τη Ρωσία και θα είμαστε έρμεα το Ρώσον ή τον καθένα που θα εμπορεύεται το αέριο. Και δεν θα είναι χώρια η πηγή. Δεν θα είναι χώρια η πηγή. Για την δική σας δραστηριότητα, για τον δικό σας τομέα, πώς βιώνουμε αυτές τις... Μέσα στον κορονοϊό ή γενικά... Γενικότερα, εν όψη και της απολυγητοποίησης, πώς περνάμε λοιπόν αυτό το διάστημα. Υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει δουλειά? Με τον κορονοϊό θα μιλήσουμε με νούμερα, γιατί εγώ παίρνω κάθε report της επιχείρησής μου κάθε μήνα. Με νούμερα. Λοιπόν, ο τζίρος είναι 10% πεσμένος από πέρσι και η ποσότητα που έχει διακινηθεί, γιατί είχαμε αυξήσει 100% στο σίδερο. Είναι τρελό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έχει φτάσει το σίδερο μαζί με ΦΠΑ να πουλείται στα 2 ευρώ. Δηλαδή τις αγορές που κάνετε. Τις αγορές, βέβαια. Ναι. Οπότε έχουμε και μείωση τζίρου και μείωση διακίνησης ποσότητας. Και όχι μόνο εμείς, με τους εισαγωγείς που μιλάω, οι ποσότητες που ήρθαν μέσα στο κορονοϊό και που έρχονται είναι οι μισές από ό,τι ήρθαν πέρσι και πρόπεση. Θα δούμε λοιπόν και μετάνω στην αγορά. Ήδη ξεκινήθηκαν ελλείψεις. Ψάχνεις να βρεις σίδερα και δεν μπορείς να βρεις. Εκτός από φωτοβολταϊκά, κατασκευάζετε κάτι στην περιοχή μας? Διακινείτε κάτι, δουλεύετε με κάποιους? Μόλις δουλεύουμε, αγρότες δουλεύουν. Ναι. Υπάρχει δηλαδή δουλειά? Δεν υπάρχει δουλειά, ρε παιδιά. Τι δουλειά να υπάρχει? Δηλαδή, κορονοϊός, αυξήσεις μετάλλου, το βλέπουμε και στα τρόφιμα. Στο Θεό. Ο άλλος θέλει να κάνει μία πορτούλα και αν πέσει κόστος 100 ευρώ τα υλικά, λέω παράδειγμα, θα το σκοτήσει 200. Οπότε τι λέει, θα περιμένω. Να πέσει και ελπίζει να πέσει. Που δεν πρόκειται να πέσει. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Θα πέσει ένα 15% και άμα πέσει. Πάλι αξία είναι μεγάλη. Μάλιστα. Κώστα, παρακολουθώ με αγωνία τον κύριο Λαζακίδη να μας μεταφέρει τι πραγματικά συμβαίνει στην πραγματική οικονομία. Κύριε Λαζακίδη, η οικονομία στηρίζεται στην προσδοκία. Το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, η οικονομική κρίση που υπάρχει, αυτά τα περίεργα παιχνίδια που γίνονται με τη χειραγώγηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χειραγώγηση του σιδήρου που και εσείς περιγράψατε, και η έλλειψη προσδοκίας δημιουργεί συνθήκες φυγής του κόσμου από την περιοχή, άρα γιατί κάποιος, επειδή ασχολείστε και με τα οικοδομικά, να χτίσει ένα σπίτι, άδειες από ό,τι ξέρω δεν βγαίνουν, δεν χτίζονται σπίτια. Άρα αυτό συμπαρασύρει, γιατί στην οικοδομή είναι πάνω από 200 επαγγέλματα. Τι καταγράφετε εσείς, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς αυτό? Παιδιά, εάν θα σταματήσει η 5, τελειώσει επίσης σε λειτουργία και φύγουν τα συνεργεία, ένα 30% το σπιτιό στην Τολεμαϊδά θα μείνουν ανίκιαστα και άδεια. Αυτά
ίσως να βγουν στην πώληση. Όχι ίσως, θα βγουν στην πώληση. Χαμηλές τιμές. Η αξία, ξέρετε, που θα πάει. Εάν ένα σπίτι κόστιζε 110.000 ευρώ, ένα διαμέρισμα 100.000 ευρώ, πάλι χαμηλά σε σχέση με την Αθήνα, θα βγει για πώληση καινούριο σπίτι στις 50.000. Θα χαθούν λεφτά. Πώς φεύγει, νέα παιδιά φεύγουν. Άρα θα χάσουν. Ναι. Άρα θα χάσουν και οι έχοντες και οι κατέχοντες. Δεν θα χάσουν μόνο αυτοί που αναζητούν εργασία και είναι τα φτωχά εισοδήματα και οι χαμηλές κοινωνικές τάξεις. Από αυτή την ιστορία δηλαδή θα βγει χαμένος όλος ο κύκλος της οικονομίας, όλες οι κοινωνικές τάξεις. Αυτό λέτε. Εμείς δεν είμαστε. Ο άλλος ακούει επιχειρηματίας. Τι επιχειρηματίας? Εάν δεν είναι ο γείτονάς μου, ο αγρότης, ο υπάλληλος, αν δεν είναι καλά, δεν είμαι κι εγώ καλά. Είμαστε αδρέφοι, δεν είμαστε. Εκεί στηριζόμαστε για να δουλέψουμε κι εμείς. Δεν είμαστε επιχειρηματίες σαν τους μεγάλους που δεν τους νοιάζει και είναι κλόμπαλα παγκόσμιοι. Εδώ κινιόμαστε. Εγώ θέλω τον γείτονά μου, τον αγρότη, τον υπάλληλο, τους μικροβιοτέχνες να είναι όλοι καλά. Τότε θα είμαι κι εγώ καλά. Δεν κοιτάω μόνο τον εαυτό μου, εντάξει, εγώ έχω λεφτά, λέμε παράδειγμα τώρα, θα ζήσω. Και τι με νοιάζει? Να είναι όλοι καλά. Όταν βλέπεις λοιπόν τον τόπο σου να μειώνεται, να φεύγουν τα νέα παιδιά, να μειώνει τη θέση εργασίας και να ερημώνει, τι να το κάνεις? Τα είπατε όλα, νομίζω. Τα είπατε όλα, κύριε Λαζακίδη. Κώστα Μαυρίδη, τελευταίο σχόλιο από σένα. Κάποιο ερώτημα θέλεις ακόμη να θέσεις στον κύριο Λαζακίδη για να κλείσουμε? Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα σου να προτείνουμε. Δηλαδή, αν είχαμε εδώ τον Υπουργό, αν είχαμε τον Υπουργό Ενέργειας, τον Υπουργό Οικονομικών, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τι θα του λέγαμε? Πέρα από την διαπίστωση ότι δεν πάμε καλά, ότι ευθύνει η περιοχή, για να σταματήσει αυτό και να ξαναδούμε φως στο τούνελ, τι προτείνουμε? Εδώ το ζήτημα είναι λεπτό. Δεν είναι ότι μόνο τι προτείνουμε. Τι πρέπει να γίνει για το καλό όλης της Ελλάδος? Δεν είναι ότι τι προτείνουμε εμείς για τον εαυτό μας και για την περιοχή μας, να είναι καλά η περιοχή μας. Για το καλό όλης της Ελλάδος θα πρέπει μονάδες να λειτουργήσουν. Ίσως με να παραταθεί ο χρόνος, δηλαδή. Βέβαια. Να προλάβουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για αυτό που έρχεται. Μα ήδη στην τελευταία συνδιάσκεψη που έγινε για το ΚΟΠ, αποφασίσανε τη μείωση του καρβούνου. Όχι την εξάλληψη. Ναι, η Ελλάδα βέβαια πήρε απόφαση. Πήρε απόφαση. Εντάξει, την παίρνει πίσω την απόφαση. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Να μην κλείσουν τόσο απότομα τα εργοστάσια. Να κρατήσουν η Ελλάδα να κρατήσει την ενέργεια. Όχι η περιοχή μας να κρατήσει τη θέση εργασία. Εκείνο του άλλου γίνεται. Η Ελλάδα να κρατήσει την ενέργεια στα χέρια της. Και να μην εξαρτάται από αέρια και από άλλα μέσα που δεν τα παράγει η ίδια. Πρέπει να ξαναξεκινήσουμε να παράγουμε πλούτο. Πώς παράγουμε πλούτο? Εισάγοντας όλα τα πράγματα απ' έξω. Δεν γίνεται αυτό, ρε. Αυτό τώρα έχει... Όταν παράγεις πλούτο, ναι. Πλούτο, την αξία του πλούτου, την καθορίζεις εσύ, όχι ο άλλος. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κύριος Σαζακίδης, είναι αυτό που στυλιτεύουμε και εμείς μέσα και από την εκπομπή. Άλλο το πλούτος, άλλο είναι το χρήμα. Το χρήμα είναι το μέσο απόκτησης του πλούτου. Εμείς τι θέλουμε? Δεν θέλουμε χρήμα. Θέλουμε να παράξουμε πλούτο. Την τιμή του πλούτου θα την καθορίσουμε μετά εμείς. Ναι. Έχει αξία αυτό που λέει ο κύριος Λαζακίδης, Κώστα, αυτό που στυλιτεύουμε, ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων η χώρα μας θα μπει σε μεγάλη περιπέτεια. Καταρχήν θα χάσει την ενεργειακή της αυτάρκεια, θα εξαρτάται από εισαγόμενο καύσιμο. Δεύτερον, θα χάσει και την εθνική της κυριαρχία, διότι όταν εξαρτάσαι από ενέργεια απ' έξω, πάβει να υφίσταται η κινητήρια σου δύναμη και πολύ περισσότερο η παραγωγική ανασυγκρότηση που πρέπει να την κάνεις. Πώς θα την κάνεις? Εύστοχες οι παρατηρήσεις του κύριου Λαζακίδη. Πάμε να μας. Ναι. Κύριε Λαζακίδη, κάτι τελευταίο. Αγαπητέ μου, κλείνει ο άλλος το διακόπτη και δεν έχεις ρεύμα. Γιατί άλλος τον έχει το διακόπτη, δεν τον έχεις εσύ. Έτσι, σωστό. Είναι τρελό. Ναι. Κάνετε η τεχνογνωσία. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι εγώ τώρα σαν επιχείρηση, έτσι, είμαι μια επιχείρηση, δεν συνδέομαι με τη ΔΕΗ και πάω από τον γείτονά μου και παίρνω ρεύμα και έχω το φύς στο γείτονα. Εάν μαλώσω με τον γείτονα, τι θα κάνει ο γείτονας, κράκ το φύς? Σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ανακύκλωση και τη νέα λογική που πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, πάμε τώρα στο Μποδοσάκη Νοσοκομείο και πιο συγκεκριμένα στον βρεφονηπιακό σταθμό που λειτουργεί ο Δήμος της Εορδαίας στη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου με την δράση σε συνεργασία με την Διάδημα. Καθώς στοχεύουν η δράση αυτή, στοχεύει στην εκπαίδευση των πολύ μικρών πολιτών στην ανακύκλωση και ιδιαίτερα στην ανακύκλωση ξύλινου παιδικού παιχνιδιού.
Το ξύλινο παιδικό παιχνίδι είναι και αρίστης ποιότητας πολύ καλύτερης από το πλαστικό και την ίδια στιγμή μπορεί να ανακυκλώνεται όταν είτε το βαρεθούμε είτε έχει χαλάσει. Η σημερινή δράση αφορά στην πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση ξύλινων παιχνιδιών, τα οποία θα συγκεντρώνονται και στη συνεργασία με την ΚΙΣΕΠΑ Πάνεμο θα γίνεται η επιδιόρθωσή τους και στη συνέχεια θα επαναπροωθούν στην αγορά είτε στους ίδιους παιδικούς σταθμούς από τα οποία τα συγκεντρώσαμε, είτε μέσω των κέντρων επαναχρησιμοποίησης να μπορούν να το παίρνουν και οι άλλοι πολίτες. Η δράση αυτή ξεκινά από την, σήμερα εδώ πέρα από την Πτολεμαϊδά και από τον Βρεφονιπιακό Σταθμό του Ποδοσάκη Νοσοκομείου, αλλά η διάδημα θα την επεκτείνει σε όλους τους δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο επόμενο διάστημα. Εδώ ακριβώς τι θα γίνει? Εδώ πέρα υπάρχει μέσα ένας ειδικός κάδος, στον οποίο θα συγκεντρώνονται τα παιχνίδια που θα φέρουν τα παιδάκια. Και στη συνέχεια αυτά, σε συνεργασία με την ΚΙΣΕΠΑ Πάνεμο, όπως είπα και πριν, θα επιδιορθώνονται και θα ξαναμπαίνουν στην αγορά. Στοχεύουμε να εκπαιδεύσουμε από πολύ μικρά τα παιδιά. Ακριβώς. Στην ανακύκλωση, στη λογική της ανακύκλωσης. Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή θέλουμε από πολύ μικρές ηλικίες να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, ώστε να ανακυκλώνουν, αλλά και να επαναχρησιμοποιούν πράγματα και να μην γίνονται αυτά τα πράγματα απόβλητα από την αρχή τους. Αυτό είναι, να διώξουμε όσα περισσότερα πράγματα γίνεται από την ταφή. Ο λόγος που ξεκινάμε με τα ξύλινα παιχνίδια από τους παιδικούς σταθμούς είναι ότι κατά κύριο λόγο ξύλινα παιχνίδια έχουν τα μικρά παιδιά. Στις μεγαλύτερες ηλικίες τα ξύλινα παιχνίδια αντικαθιστούνται με ένα πιο φτηνό, πιο ευέλικτο υλικό, όπως είναι το πλαστικό. Πλέον, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα με το ότι ακούμε από παντού στον κόσμο, πάμε για την μείωση της χρήσης του πλαστικού. Οπότε πιστεύουμε ότι θα αρχίσει η αύξηση του ξύλινου. Το ξύλινο παιχνίδι είναι ένα ποιοτικό παιχνίδι, είναι ένα πιο ακριβό παιχνίδι και ένα παιχνίδι που αντέχει περισσότερο. Αλλά δυστυχώς είναι ένα παιχνίδι που θα προτιμηθεί στις μικρές ηλικίες. Και έτσι μπορούμε, παίρνοντας τα ξύλινα παιχνίδια που είναι σε άριστη κατάσταση, να τα δώσουμε κάπου αλλού, όπως μπορεί να κάνουμε και σήμερα, να το δίνουμε στο μικρό μας ανιψάκι, σε κάποιον γείτονα. Απλώς κάποιος που δεν έχει να το δώσει απευθείας, μέσω των κέντρων επαναχρησιμοποίησης ή μέσω των δομών του Δήμου ή οπουδήποτε άλλο, να ξαναδοθεί το παιχνίδι σε ένα άλλο παιδάκι και να παίξει. Θέλω με την ευκαιρία της σημερινής δράσης να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στην διάδημα, στα στελέχη και στο προσωπικό για την προσπάθεια που κάνουν συνολικά όλο αυτό το διάστημα να έχουμε τέτοιου είδους δράσεις και τέτοιου είδους παρεμβάσεις που βοηθούν στην ανακύκλωση μια σειράς πραγμάτων. Επίσης, να πω συγχαρητήρια και στην διοίκηση των παιδικών σταθμών και στο προσωπικό γιατί συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία διαμέσου της διάδημα και να πω ότι χαίρομαι γιατί πραγματικά ξαναυπάρχουν ξύλινα παιχνίδια. Βλέπω στην αγορά δηλαδή ότι σιγά σιγά εγκαταλείπεται η ιδέα των φτηνών ίσως πλαστικών παιχνιδιών, αλλά είναι και κοστοβόρα σε άλλα πράγματα και η ανακύκλωσή τους έχει μια διαδικασία που είναι ιδιαίτερα επίπονη. Τα ξύλινα λοιπόν παιχνίδια που πολλοί από εμάς ίσως τα έχουμε συνδέσει με την παιδική μας ηλικία επανέρχονται ξανά στο προσκήνιο και νομίζω ότι μέσα από τέτοιου είδους καμπάνιες μπορούν να καθιερωθούν και γιατί όχι να γίνουν και ξανά της μόδας για τα μικρότερα παιδιά. Βέβαια είναι μια δράση που στόχο έχει σε βάθος χρόνου να δούμε τα αποτελέσματά της. Νομίζω όμως, και επιτρέψτε μου δύο κουβέντες και για τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης υλικών, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει στην Καστοριά και στα Γραβενά και όσον ούπο θα ξεκινήσουν στη Φλόρινα αλλά και στην Πτολεμαϊδά, όπου μένει η χωροθέτηση του χώρου προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε και κέντρα επαναχρησιμοποίησης υλικών και στο Δήμο Ερδέας, που πολύ σημαντικά πράγματα βγαίνουν όταν επιδιορθωθούν και όταν γίνουν ξανά καινούργια, εντός εισαγωγικών λέξη. Με την έννοια ότι υπάρχουν πράγματα που τα θεωρούμε ότι είναι για πέταμα, αλλά στην ουσία δεν είναι για πέταμα, είναι πάρα πολύ χρήσιμα για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα έχουν κοντά τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ΚΙΣΕΠ
για την πρωτοβουλία και για την βοήθεια στο όλο εγχείρημα και να πω ότι τέτοιου είδους δράσεις βοηθούν πάντα στο να υπάρχει εμπεδομένη περιβαλλοντική συνείδηση στις νεότερες γενιές, αλλά και γιατί όχι και στις οικογένειες που θα ευαισθητοποιηθούν από αυτό. Να ευχαριστήσω επίσης και το Μποδοσάκη Νοσοκομείο, τη διοίκηση και το προσωπικό για την άψογη συνεργασία που έχουμε ως τώρα στη λειτουργία του παιδικού σταθμού. Που σημαίνει αποκατάσταση αναπηρίας εργασία με ομαδικότητα. Είναι μια επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Φιλοδοξία μας είναι η επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία και η δραστηριοποίηση σε χώρους επαγγελματικούς που θα έχουν ήπια χαρακτηριστικά για να μπορέσουν να βρουν δουλειά και άτομα με αναπηρία. Η ιδέα της συνεργασίας και με την Διάδημα βρίσκεται στην καινοτομία και στη σκέψη ότι μπορούμε να παντρέψουμε την κοινωνική οικονομία με την κυκλική οικονομία. Βοηθάει από την άποψη ότι τους βάζει στο χώρο εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να εργάζονται, να έχουν την κοινωνική τους ζωή και να έρχονται στο σύνολο της κοινωνίας. Είναι ένα βήμα προς τα μπροστά αυτή είναι η δράση που κάνει η KINSEP, απάνεμο, όπου βοηθάει στο σύνολο άτομα με αναπηρία και την κυκλική οικονομία. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν πολύ συγκεκριμένες αναπηρίες ή εμπόδια για την επαγγελματική τους, την πλήρη επαγγελματική τους αποκατάσταση στην ελεύθερη αγορά εργασίας μέσα από προστατευόμενες μορφές ή από μορφές όπως είναι η κοινωνική οικονομία, μπορούν να βρουν δουλειά και ταυτόχρονα μέσα από την καινοτομία της συνεργασίας με την Διάδημα μπορούμε να δημιουργήσουμε υπεραξία σε προϊόντα τα οποία θα παραταθεί η ζωή τους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του δελτίου. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη, Κοζάνης. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε θα πάμε σε μια αθλητική είδηση και πιο συγκεκριμένα στην μακεδονική δύναμη της Κοζάνης. Σε συνέντευξή του ο προπονητής ο κύριος Αλμασίδης μιλά για τις επιτυχίες του σωματείου και δεν είναι λίγες. Η αλήθεια είναι ότι συνέπεσε εντελώς έτσι συμπτωματικά μέσα σε ένα δεκαήμερο να υπάρχουν όντως πολλές αγωνιστικές εκδηλώσεις που διαφόρων κατηγοριών, όπως είπατε και εσείς, διεθνείς αλλά και εγχώριες διοργανώσεις. Να ξεκινήσουν από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που προηγούνταν των υπόλοιπων εκδηλώσεων, δηλαδή του Πανελλήνιου Πρωτάθληματος και του Προκριματικού της Ένωσης, που για μας είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πριν 10 μέρες διεξήχθη στο Σαράγεβο της Βοσνίας το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων. Μια διοργάνωση που συμμετείχε η χώρα μας με 20 αθλητές, 10 έφηβους και 10 νεάνιδες. Από το σύλλογό μας, ως μέλη της εθνικής ομάδας, συμμετείχαν δύο αθλητές, ο Μαρέτης ο Ραφαήλ και ο Κωνσταντίνος ο Σολακίδης. Δύο παιδιά, τα οποία έχουν κάνει τη δική τους διαδρομή μέχρι σήμερα.
βγαίνοντας πολλές φορές πανελληνιονίκες και όπως και τώρα βέβαια πήρανε το εισιτήριο πριν ένα μήνα από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, δηλαδή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και αυτοδικαίως στελέχωσαν την εθνική ομάδα στις κατηγορίες τους. Σε αυτή τη διοργάνωση καταφέραμε να πάρουμε την πέμπτη θέση για πολύ ελάχιστους πόντους. Δυστυχώς δεν πήραμε μετάλλιο, αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που τα παιδιά σε μία περίοδο που εδώ και 1,5 χρόνο ο αθλητισμός της χώρας βρισκόταν σε παύση, κατάφεραμε μέσα σε ένα εξάμηνο να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο για να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας. Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες που ο αθλητισμός λειτουργούσε κανονικά και ο ανταγωνισμός εκ των πραγμάτων ξεκινούσε με διαφορετική αφετηρία. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τα δύο τα παιδιά. Σκεφτείτε ότι είναι δύο παιδιά που βρίσκονται στην τρίτη ηλικίου και ως γνωστόν το παιδαγωγικό μας σύστημα δυστυχώς και αυτό δεν βοηθάει καθόλου τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, που θα πρέπει αυτά τα παιδιά να διαβάζουν, να κάνουν τα φροντιστήριά τους και να, μέσα από όλη αυτή την πίεση να βρίσκουν τον χρόνο για να μπορούν να είναι και εντάξει στις υποχρεώσεις τους, τις αγωνιστικές. Κάτι που πάλι στο εξωτερικό, για τους αθλητές του εξωτερικού δεν ισχύει, διότι είναι τελείως διαφορετικά δομημένο το παιδαγωγικό σύστημα και επιτρέπει τους αθλητές να έχουν τον ελεύθερο, τους μαθητές να έχουν τον ελεύθερο χρόνο τους να ενασχολούνται με τα ενδιαφέροντά τους και βέβαια μέσα στα ενδιαφέροντά τους να είναι και ο πρωταθλητισμός. Παρ' όλα αυτά, εμείς νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για τους αθλητές μας και τις επιδόσεις τους, διότι μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες καταφέρνουν, έστω μέσα από τον ελάχιστο χρόνο που έχουν, και να διακρίνονται και να εξελίσσονται. Και βέβαια να φέρουν διακρίσεις και για τη χώρα και για την πόλη μας, αλλά και για το σύλλογό μας. Με τις δύο διακρίσεις των αθλητών μας, μετράμε σε διεθνή επίπεδο ως μέλη των εθνικών ομάδων της χώρας μας. Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τον αριθμό σε πανευρωπαϊκές διακρίσεις, τον αριθμό 19, δηλαδή έχουμε 19 διακρίσεις ευρωπαϊκού επίπεδου και 6 παγκόσμιες διακρίσεις με αθλητές από το σύλλογό μας που σε όλη αυτή την πορεία συμμετείχαν ως μέλη της εθνικής μας ομάδας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι. Αυτή ήταν η διεθνής διάκριση, είχατε όμως συμμετοχές και σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Ναι. Στη συνέχεια, όταν επιστρέψαμε από την Βοσνία, επιστρέψαμε δηλαδή την Τρίτη, την Τετάρτη πήγαμε στην Θεσσαλονίκη, όπου διεξήχθη το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών με δύο αθλητές. Με τον Αποστόλη τον Τελικοστόγλου, ο οποίος ως γνωστό διατηρεί τον μεγαλύτερο τίτλο Έλληνα αθλητή σε κατηγορία ανδρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έχουμε ξαναπεί ότι και για τον Αποστόλη είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, διότι η πορεία του είναι πολύ ιδιαίτερη στο χώρο του ταϊκβοντό και βέβαια της περιοχής μας. Είναι η μεγαλύτερη διάκριση Έλληνα αθλητή το 2019 όλων των Ολυμπιακών αθλημάτων. Η δεύτερη αργυρή θέση που πήρε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τώρα καλούνταν να αγωνιστεί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαζί με τον Σολακή και τον Κωνσταντίνο. Δύο αθλητές είχαμε και οι δύο κατάφεραν να κάνουν διάκριση. Ο Κωνσταντίνος βγήκε στην κατηγορία των 54 κιλών ανδρών, παρόλο που είναι έφηβος ακόμα. Κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, συμμετάσχοντας για πρώτη φορά σε ηλικιακή κατηγορία ανδρών και πραγματικά και με μια ιδιαίτερη έτσι, επιβαρυνόμενη περίοδο λόγω του ότι ήταν και στο πανευρωπαϊκό, με αρκετή κούραση, με αρκετή κόπωση, λόγω των παρατεταμένων υποχρεώσεων των οποίων είχε, κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ο Αποστόλης για μια ακόμα φορά στην Ολυμπιακή κατηγορία των 80 κιλών ήταν ο πρωταγωνιστής. Πήρε την κατηγορία και στη συνέχεια περιμένουμε ανάλογα με το πώς θα κινηθεί η ομοσπονδία μας με τις διεθνείς υποχρεώσεις να στελεχώσει και ο Αποστόλης το εθνικό μας συγκρότημα όπως και άλλοι αθλητές. Mm-hmm.
υπάρχει μια τρίτη οργάνωση στην οποία πήρατε μέρος. Ναι, βεβαίως, με τη σκυτάλη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος πήρε η διοργάνωση που έκανε η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος με τη συμμετοχή 700 αθλητών από όλα τα γεωγραφικά μέρη της που ανήκει η Ένωση, από συλλόγους δηλαδή όλων των περιοχών που ανήκουν στα γεωγραφικά μέρη της Ένωσης. Πολλοί σύλλογοι, νομίζω ότι 95 σύλλογοι έλαβαν μέρος από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θράκη και συμμετείχαμε με 11 αθλητές και κατακτήσαμε 10 μετάλλια σε διάφορες κατηγορίες, παιδών, παμπέδων και εφήβων ανίδων. Είναι μια νέα γενιά αθλητών που ο σύλλογός μας παράγει. Είναι παιδιά τα οποία δουλεύουν με προγραμματισμό, με σχέδιο. Θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές, διαμορφωμένες στο σύλλογο, έτσι ώστε να έχουμε μια αυτονομία στο πώς πρέπει να δουλέψει ένας αθλητής στον προγραμματισμό του σε επίπεδο πρωταθλητισμού και με αξιόλογους συνεργάτες, επιστήμονες, οι καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι εποπτεύουν διάφορα τμήματα, κομμάτια δηλαδή του πρωταθλητισμού, και πιστεύω ότι με την συμπαράσταση των οικογενειών αλλά και των συνεργατών θα συνεχίσει ο Σύλλογος να έχει μεγάλες διακρίσεις όπως τα προηγούμενα χρόνια με άλλους αθλητές μας που έχουν κάνει όλες τις διακρίσεις που προαναφέραμε. Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα, αν μπουν στην κανονικότητα σε σχέση πάντα με τον κορονοϊό, διότι το πρωτόκολλο που έχει εφαρμόσει η χώρα μας σαφώς και προηγεί τη υγεία ολωνών, στον τομέα του αθλητισμού δεν μας βοηθούσε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά όμως, με ό,τι έχουμε στα χέρια μας, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά για να μπορούν και αυτά να έχουν τη δική τους έτσι ανταμοιβή για όλη αυτή την προσπάθεια. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι οι δύο αθλητές που έκαναν την πανευρωπαϊκή διάκριση, και ο Κωνσταντίνος ο Σολοκίδης αλλά και ο Ραφαήλ Μαρέτης, επειδή ακριβώς είναι και μαθητές, όπως σας προανέφερα, στην τρίτη λυκείου, τους δίνεται από την νομοθεσία της χώρας πρημοδότηση ως πρωταθλητές για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως και έχουμε έτσι την χαρά και την τιμή την Δευτέρα ένας αθλητής μας, ο Θοδωρής ο Χασιώτης, για δεύτερη φορά το 2009, αξίζει να το αναφέρουμε γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτά τα παιδιά να αποτελούν πρότυπο για την διαδρομή τους και για την πορεία όλων των αθλητών, και γι' αυτό και το αναφέρω. Το 2009 ο Θοδωρής, ο οποίος είναι ένας αθλητής που έκανε μια διαδρομή πολύ καλή στην πορεία του ως αθλητής, κατακτώντας 3 πανευρωπαϊκές διακρίσεις, και η πρώτη ήταν το 2009, που από αυτή τη διάκριση εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής στη Θεσσαλονίκη, τελείωσε ως γυμναστής, και το 2013 ξανά, το 2012 ξανά έκανε πανευρωπαϊκή διάκριση, το 2013 ξανά έκανε πανευρωπαϊκή διάκριση, και τον Ιούνιο του 2021 αποφάσισε να κάνει χρήση του προνομίου που του δίνεται από την πανευρωπαϊκή διάκριση, και τη Δευτέρα που μας πέρασε βγήκαν τα αποτελέσματα και μπήκε στο ΑΠΗ Θήτα στη Θεσσαλονίκη στο τμήμα ιατρικής. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα παιδιά μας μέσα από μια διαδρομή αθλητική και ανταμείβονται σε αυτό το επίπεδο, αλλά και θα είναι αύριο άξιοι επιστήμονες και
λειτουργούν ως πρότυπο σε όλα τα επίπεδα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Καλή συνέχεια σε όλους.